Εμείς πάμε όμως τώρα στο χώρο του τοπικού μπάσκετ. Υπάρχει παιχνίδι που κρίνει τίτλο αύριο στο κλειστό του Λίτο στις 6 το απόγευμα. Ο Εργοτέλης θα αντιμετωπίσει το Ρέθυμνο, που επιστρέφει βέβαια φέτος μετά από πολλά χρόνια στις τοπικές κατηγορίες. Είναι μαζί μας ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Εργοτέλη, ο Γιάννης Βισκαδουράκης, για να πάρουμε ένα σχόλιο του αναφορικά με τον αυριανό τελικό. Η χρονιά ξεκινάει ουσιαστικά, coach, με ένα τρόπαιο, με ένα τίτλο, και ασφαλώς ο Εργοτέλης, και με βάση την ιστορία του και γενικότερα, θα έχει στόχο να φτάσει αύριο στην κατάκτηση του τροπαίου. Καλησπέρα καταρχάς σας και στους ακροατές, στους τηλεθεατές μάλλον καλύτερα. Ένας τίτλος είναι ένας τίτλος πάντα, ένα κύπελο είναι ένα κύπελο. Εμείς η ιστορία της ομάδος, αλλά και ένας λόγος παραπάνω τις τελευταίες μέρες, είμαστε υποχρεωμένοι αύριο να μπούμε στο γήπεδο, να κάνουμε κατάθεση ψυχής και να κερδίσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο το γεγονός ότι οι φίλαθλοι του Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα της Κρήτης, δεν μπορούν να παρακολουθούν από κοντά αυτό το παιχνίδι, καθότι και η ομάδα του Ρεθύμνου είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Είναι, νομίζω, το νούμερο ένα φαβορί του χρόνου, πρώτα ο Θεός, να παίζουμε στην ίδια κατηγορία. Οπότε αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι αύριο. Coach, επειδή ουσιαστικά έχει γίνει γνωστό και έχει υπάρξει και ανακοίνωση από την ΕΚΑΣ, καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος που θέλετε ένα παραπάνω αυτό το τρόπαιο είναι και για να το αφιερώσετε στον πρόεδρο και ηγέτη αυτής της ομάδας μπάσκετ του Εργοτέλη, τον Βαγγέλη Γιαννουλάκη, που αναρρώνει μετά από μια μικρή περιπέτεια υγείας που είχε. Ακριβώς έτσι είναι. Ο πρόεδρος μας τις τελευταίες μέρες πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή και ευχόμαστε όλοι από την Παρασκευή και μετά να είναι δίπλα μας ξανά. Και σίγουρα και τα παιδιά, μιλώντας μαζί τους σήμερα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα, θέλουμε όσο τίποτα άλλο το αφιερώσουμε αύριο αυτό το κύπελο. Και πραγματικά είναι συγκινητικό και μόνο που τα ακούμε, διότι ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος πόσα έχει δώσει στον Εργοτέλη και γενικότερα στο μπάσκετ. Είναι ένα παιχνίδι όμως αύριο που, παρόλο που οι δύο ομάδες έχουν μια κατηγορία πλέον διαφορά, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, καθώς το Ρέθυμνο μέχρι πέρσι ήταν στην Basket League, ωστόσο η ομάδα του Ρεθύμνου έχει πολύ έμπειρους παίκτες. Όχι μόνο έμπειρους, αλλά και τρομερά αξιόλογους. Σίγουρα 4-5 παιδιά από την ομάδα του Ρεθύμνου είναι υψηλότερης, αν όχι υψηλότερων κατηγοριών. Έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν και όχι απλά έχουν αγωνιστεί με ηγετικό ρόλο στην Α1, στην Α2, στη Β' Εθνική Κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η δικιά μου ομάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που περιμένουν και τα δικά μου τα παιδιά, καθότι εμείς την Κυριακή έχουμε ένα δεύτερο τελικό. Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή ξεκινάει το πρωτάθλημά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, μια νέα προσπάθεια. Και θέλουμε η αρχή να γίνει από αύριο και έναν τους τελικούς που θα συναντήσουμε φέτος, όσους μπορούμε περισσότερο να τους κερδίζουμε. Και κλείνοντας, ο στόχος θεωρητικά αυτή τη στιγμή για την Τρίτη Εθνική. Ο στόχος είναι να έχουμε μια εύκολη παραμονή, να μην μπούμε στη διαδικασία να κινδυνεύσουμε φέτος. Νομίζω ότι η ομάδα έχει στηθεί για αυτό το σκοπό και από εκεί και ύστερα, αν μας αξίζει κάτι καλύτερο, να το πάρουμε μέσα από το γήπεδο. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα δεν πρέπει να κινδυνεύσει φέτος. Έχουμε μαζί με τον πρόεδρο καταρτήσει από νωρίς τα πλάνα μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε τέτοιες περιπέτειες. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα και καλή χρονιά στον μπασκετικό Εργοτέλη. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Και βεβαίως να ευχηθούμε να γίνει ένας καλός τελικός αύριο για την ΕΚΑΣΚ. Πριν κλείσουμε και με τις δηλώσεις που μας έκανε ο προπονητής του Ρεθύμνου, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, να σας ενημερώσουμε μια έκτακτη είδηση. Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία του ποδοσφαιρικού Ηροδότου ο Νίκος Κουμπανάς, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση της ομάδας της Νέας Αλικανασσού και λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Αυτή η είδηση. Κλείνοντας όμως, να δούμε τι είπε στην Κρήτη TV πριν από λίγο ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ρεθύμνου, Δημήτρης Μητρόπουλος, καθώς η ρεθυμιώτικη ομάδα αυτή την ώρα έχει προπόνηση ενόψει του αυριανού τελικού. Το Ρέθυμνο έχει μάθει να πρωταγωνιστεί ειδικά στις μεγάλες κατηγορίες και εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το ίδιο ύφος και τον ίδιο τόνο που βρισκόμαστε στην ΕΚΑΣ. Είχαμε πει στην αρχή της διοργάνωσης του κυπέλλου ότι το κύπελλο θα ήταν μια σειρά φιλικών για μας. Όταν φτάνεις σε έναν τελικό, δεν μπορείς να τα αγνοείς. Είναι μια ευκαιρία για όλα τα παιδιά να μπουν μέσα εναντίον μιας ομάδας μεγαλύτερης κατηγορίας όπως είναι Εργοτέλης και να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και ίσως αν τους δοθεί ευκαιρία να κερδίσουν και ένα κύπελλο. Από τον coach του Ηροδότου, τον κύριο Νασούφη, τα σχόλια για την ομάδα σας ήταν πολύ κολακευτικά. Θεωρεί ότι η ομάδα έχει εμπειρία, ότι έχει παίχτες το Ρέθυμνο με υψηλές παραστάσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κατηγορία που θα παίξει φέτος και σίγουρα και οι προσδοκίες είναι μεγάλες και οι απαιτήσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Νομίζω ότι εμείς χτιζόμαστε πάλι και αυτά τα παιδιά που έχουν εμπειρίες. Μην ξεχνάτε ότι έχουν να παίξουν αρκετά χρόνια μπάσκετ, πετήσεις και προπονητικά να μπουν σε προπονητικούς ρυθμούς. Σίγουρα είναι έμπειρα παιδιά, όμως η ομάδα δεν είναι τρία παιδιά, είναι ένα κράμα παιδιών και μικρών και μεγάλων, το οποίο κάθε μέρα δοκιμάζεται, κάθε μέρα προπονείται για να είναι ανταγωνιστικό και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προδοκίες του ονόματος Ρεθύμνου